Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα και Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα στους φανατικούς ακροατές. Λοιπόν κύριε Σταθακόπουλε, εμάλωσε τους συνεργάτες του που τα κάναν μαντάρα και τους έσφαξε στο γόνα και έβαλε καινούριους και τώρα τι ωραία και καλά, γιατί αυτά ακούω από χθες στην Ελλάδα. Αυτά είναι κωμικά. Όπως ήταν κωμικά και όλοι αυτοί που έλεγαν ότι ο Ερντογάν θα χάσει, γιατί οι δημοσκοπήσεις τον φέρνανε 10 μονάδες πίσω από τον Κιλιτσάρογλου. Έχουν άγνοια της Τουρκίας. Θα με συγχωρέσει, σήμερα θα είμαι καυστικός, θα στεναχωρήσω μερικούς και θα γίνω και εριστικός και προκαταστήσω για δυσφορία. Λοιπόν, δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας λέγοντας τη γνώμη του χωρίς γνώση για την Τουρκία. Τελεία και παύλα. Θέλετε να είναι εγωιστικό αυτό που λέω? Θέλετε να είναι έπαρση αυτό που λένε? Ας είναι. 40 χρόνια ασχολούμαι με την Τουρκία. Αυτή είναι η ακαδημαϊκή μου ιδιότητα. Η νομική είναι η βιοποριστική μου. Και έχω το δικαίωμα να μιλάω όπως άλλοι έρχονται και παίρνουν στα δικά μου χωράφια τα επιστημονικά και μιλάνε και λένε τη γνώμη τους αγνώντας την Τουρκία. Λοιπόν, η Τουρκία του Ερντογάν είναι αυτή τη στιγμή η νέα Οθωμανική Τουρκία, η νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία έχει τα κατάλληλα πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο για να υλοποιήσει το όραμα του Ερντογάν για την Τουρκία, για τους ίδιους ατομικά και τους μανδαρίνους που είναι περί αυτών, περίπου 200-300 άτομα, και κυρίως να οδηγήσουν τον Ερντογάν ως προσωπικότητα στην αποθέωσή του, στη θέωσή του, αγιοποίησή του. Αυτό είναι το στήσιμο. Όποιος βλέπει οτιδήποτε άλλο πλανάτε πλάνι νικτράν, σρουθοκαμιλίζει και, ή έχει άγνοια. Δηλαδή θέλει να πει τη γνώμη ότι έχοντας άγνοια, και έχουν αποδείξει ότι έχουν άγνοια, διότι δεν έχουν πέσει ποτέ μέσα σε τίποτα για την Τουρκία. Και μετά κάνουν τις κολοτούπες που είπατε στον προλόγο σας. Η Τουρκία ήταν και θα είναι αναθεωρητική. Έχω πει δημοσίως σε εσάς στον αέρα ποιο είναι το μυστικό προβλέψεως της Τουρκίας, δηλαδή τι χρησιμοποιεί ο Τάσκαλος, ο Νεοκλής Σαρής, τι χρησιμοποιώ εγώ. Μελέτη αποκλειστικά και μόνο της Οθωμανικής ιστορίας. Την φέρνουμε στο σήμερα, την επικαιροποιούμε δηλαδή, θέλει μια ταλέντο να το προσαρμόσει στο σήμερα. Και από εκεί και πέρα παρακολουθεί τον Ερντογάν ως προσωπικότητα. Θα θυμίσω ένα άρθρο που υπάρχει στο διαδίκτυο, η προσωπικότητα του Ερντογάν. Μια μισελίδα Α4. Του 19, ό,τι έγραψε έπεσε μέσα, από κάτω τα σχόλια όλα με λιδωρούσαν. Όλοι! Όλοι! Σήμερα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, ναι, ήμουν ένας αυτούς που σας λιδώρησε, τότε συγγνώμη. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για άγνοια των ειδικών περί την Τουρκία, που διαχέουν και διαραίουν και λένε αναλύσεις από δημοσίου βήματος για την Τουρκία, που παρασύρουν τον κόσμο σε λάθος εκτιμήσεις για την Τουρκία. Παντελής άγνοια. Θα μου πεις, καλά, μόνο εσύ στο know-how του. Όχι, βέβαια. Υπάρχει τμήμα τουρκικών σπουδών. Υπάρχει εργαστήριο τουρκικών σπουδών και μελετών στο ΠΑΠΗ. Υπάρχουν τμήματα οθωμανικών σπουδών στην Κρήτη, από το καλύτερα. Υπάρχουν στην Ελλάδα με τον Ηλία τον Κολοβό, καθηγητή. Υπάρχουν τμήματα στη Θράκη, μελέτης. Πού είναι όλοι αυτοί οι ειδικοί που μελετούν? Άλλοι δεν θέλουν να βγουν στα ΜΜΕ. Σωστό δικαίωμά τους. Άλλοι θέλουν να μείνουν στο ερευνητικό και να μην έχουν δημόσιο λόγο. Δικαίωμά τους. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε στελέχη που γνωρίζουν, και στελέχη έχουμε και ακαδημαϊκούς έχουμε και ξέρουν. Βήμα ή δεν έχουν και δεν παίρνουν ή δεν θέλουν να βγουν στο βήμα. Πάντως ειδικούς έχουμε. Αυτοί όμως που μιλάνε συνέχεια για την Τουρκία δεν είναι ειδικοί, κύριε Σαχίνη. Και παρασύρουν τους πάντες σε λάθος εκτιμήσεις. Βαφκαλίζονται, νομίζουν ότι γνωρίζουν την Τουρκία ή κρίνουν την Τουρκία με τον δικό μας αξιακό κώδικα, που είναι λάθος να κριθεί έτσι η Τουρκία. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Ναι. Πριν μου πείτε κάτι, άκουγα σήμερα το πρωί στη δημόσια τηλεόραση. Ο Ερντογάν, όποιον θέλει να σουτάρει, τον κάνει υπουργό, όπως το Χακάν Φιντάν, αυτή είναι η ανάλυση. Και όποιον θέλει να υποβαθμίσει, τον στέλνει στα εσωτερικά. Ο Καλίν, επικεφαλής της ΜΙΤ. Έχουν καταλάβει εδώ τι γίνεται. Ακριβώς. Και χθες βγήκα και εγώ στην Ερτένα. Με φιλοξενούν και τους ευχαριστώ ειλικρινά τους ανθρώπους και δημοσίως. Άλλα έλεγε το ρεπορτάζ, αλλά είπα εγώ. Αλλά μου έδωσαν το χρόνο και δεν με διέκοψε κανένας. Ναι, δυστυχώς τα ρεπορτάζ που γίνονται από τους συναδέλφους σας είναι σε άλλη κατεύθυνση. Επανέρχομαι στο θέμα τι κάνει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν υλοποιεί
αυτή τη στιγμή νικάει στο εσωτερικό της Τουρκίας το ιερό στην πολιτική του έκφραση, το σχαριάτ. Έχει χάσει το κοσμικό που εκπροσωπείται κάποτε από τους Γενιτσάρους, τους Νεοτούρκους, τον Κεμάλ, τον Κεμαλισμό της επιγόνους του. Έχουν ιτηθεί αυτοί. Αυτοί είχαν ένα προσωπείο κοσμικό και δυτικό τρόπο. Έχουν ιτηθεί κατά κράτος και το έχουμε αποχαιρετήσει. Πάει. Μόνο αυτό που λέει ο Νικόλας, και εγώ συμφωνώ, τους πανηγυρισμούς σε όμορες και μη μουσουλμανικές χώρες για την νίκη Ερντογάν, τις είδε κανείς από όλους αυτούς, λέει, τους παλαπίπες. Πάμε για ανασύσταση της αυτοκρατορίας και εμείς θα είμαστε το τσανάκι της και μάλιστα από τα πιο υποτελή. Δεν ξέρω αν θα είμαστε το τσανάκι της, αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έχει δίκιο και θα το πω και έτσι επιστημονικο-ακαδημαϊκά, αν μου επιτρέπεις. Ο Ερντογάν λοιπόν νίκησε αυτή τη στιγμή το σχαριά, το ιερό, η πολιτική του έκφραση, η σύγχρονη μορφή. Ένα. Δεύτερο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτελείται από 70 λαότητες, οι οποίες μετήχαν της διοίκησης. Είτε ήταν Κούρδοι, είτε ήταν Γεωργιανοί, Αρμένοι, Ρωμιοί, Βαλκάνοι, Άραβες, Αφρικανοί, μετήχαν της διοίκησης. Και ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως, με πρώτους και καλύτερους τους Γενιτσάρους. Πρώτη και καλύτερη υποτελής στο Σουλτάνο ήταν οι Βεκίλιδες. Οι πληρεξούσιοι δηλαδή, που ήταν των ντόπιων πληθυσμών. Είχαμε και τους χριστιανούς Βεκίλιδες πληρεξούσιοι που υλοποιούσαν τη βούληση του Σουλτάνου στις επαρχίες, πέραν των Πασάδων κτλ. Άρα λοιπόν, ο Ερντογάν στην τελετή που έκανε προχθές, τι είδαμε? Είδαμε όχι φαραωνικού τύπου, είδαμε σουλτανική τελετή. Αν σήμερα υπήρχε Σουλτάνος σύγχρονο στην Τουρκία, κατά παράδοση όπως είναι ο βασιλιάς στην Αγγλία, αυτή θα ήταν η τελετή του, έτσι θα ήταν ο Σουλτάνος σήμερα. Δεν φορούσε καστάνια, θα φορούσε το κουστούμι που φοράει ο Ερντογάν, όπως ο βασιλιάς της Αγγλίας. Το ίδιο πράγμα θα βλέπαμε στη σουλτανική μορφή και το είδαμε. Πάμε παρακάτω. Ποιοι πήγαν να δώσουν τα διαπιστευτήρια στον νέο Σουλτάνο σήμερα, που έχει νυχήσει, ξαναλέω, το σχαριάτ έναντι του κοσμικού? Πήγαν να δώσουν διαπιστευτήρια οι λαοί της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ποιοι είναι αυτοί? Οι Κούρδοι. Χακάν Φιντάν Κούρδος. Σιμσέκ Κούρδος. Καλίν Κούρδος. Ποιοι πασκαλίζονται εδώ πέρα και νομίζουν ότι οι Κούρδοι είναι όλοι στα βουνά? Μια μικρή μερίδα του Κούρδων είναι στα βουνά. Μια μικρή μερίδα, το πολύ 10% ψηφίζει το για εσείς όλη την πράσινη αριστερά, το χάτε παιδί δηλαδή. Όλοι οι άλλοι είναι ενσωματωμένοι. Τούρκοι πολίτες κρύβουν την κουρδικότητά τους, διοικούσαν και διοικούν την Τουρκία. Πάμε παρακάτω. Πήγανε ο Αρμένιος, πήγανε οι παλιές χώρες τώρα, που ανήκαν στην ευρύτερη εποπτεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του αραβικού κόσμου. Έχουμε τις επαφές πια με το Σίσι, Βαλκάνη. Η Ευρώπη δεν πήγε, όπως δεν πήγαιναν οι διοικητές και οι βασιλιάδες της Ευρώπης στο Σουλτάνο, αλλά στέλναν αντιπροσωπείες, δηλαδή πρεσβευτές και τα λοιπά, όπως και πήγανε. Είδαμε Έλληνα που εκλήθη ατομικά ως διεθνής προσωπικότητα να φωτογραφίζεται με Χακάν Φιντάν και Καλίν. Και τα διαπιστευτήρια λοιπόν που εδόθησαν ήταν ακριβώς όπως θα δίνανε σε εποχές των Σουλτάνων, ας κάτσουν να διαβάσουν Οθωμανική ιστορία. Το είδαμε οπτικοποιημένο, αυτό που περιγράφουν τα βιβλία, η βιβλιογραφία. Γιατί το κάνει αυτό ο Ερντογάν? Διότι ο κάθε Σουλτάνος, τους πρώτους που εκαθάριζε ήταν τα αδέλφια του, οι συγγενείς του, οι δάσκαλοι του και οι σύμβουλοι του. Δεύτερη θητεία δεν έκανε κανένας ποτέ στην Οθωμανική ιστορία. Γιατί? Γιατί αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τον Σουλτάνο, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο, ξέρουν τα τροτά του, κύριε Σαχίν. Και γνωρίζοντας τα τροτά του, μπορούν να τον ανατρέψουν. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, κατά παράδοση από την εποχή του Ερτογρούλ μέχρι σήμερα, οι έμπιστοι που στείνανε, αν θέλεις, που ανδρωνότανε μαζί τους ο κάθε νεαρός που γινόταν μετά Σουλτάνος, εκαθαρίζονται πρώτοι, ξεκινώντας από τα αδέλφια. Τους οποίους βεβαίως τιμητικά έθαβαν δίπλα και γύρω-γύρω στον τάφο του Σουλτάνου κάποια στιγμή. Ήταν γεμάτο ταφάκια μικρά, που ήταν τα αδέλφια του και τα συγγενείς που είχε καθαρίσει την πορεία της ζωής του. Προσέξτε τώρα. Ο Ερντογάν τι κάνει?
τον δάσκαλο του Φετουλέχ Γκιουλέν που τον έκανε αυτόν που είναι και τον μεγάλος. Τον έχει εχθρό του. Τον Νταβούτογλου. Στα διηγό βάθος. Τον έχει εχθρό του. Το δεξί του χέρι στην οικονομία, εξωτερική πολιτική του Παπαζών. Τον έχει εχθρό του απέναντι. Τώρα έχει καθαρίσει πολλούς την πορεία. Για να το επικαιροποιήσω. Σεβόμενο στον χρόνο σας. Τσαβούσογλου. Ακάρ. Σοϊλού. Στην άκρη. Φτάνει. Έρχονται ποιοι. Οι απολύτως εμπιστοί του. Χακάν Φιντάν, 13 χρόνια. Κούρδος στην καταγωγή. Ιδού η υλοποίηση του Οθωμανισμού. Η γέφυρα συνομιλιών με ο Τσαλάν και Ερντογάν. Ο Φιντάν. Με Τσαλάν, Ερντογάν, με Ιράν. Με Ιράν, σωστά. Και βεβαίως και δημοσιεύσεις Ρώσων ότι αυτός ξέρει πολλά και για τη Ρωσία. Μάλιστα. Γιατί η Τουρκία αγαπημένο παιδί σε όλες τις σχολές μυστικών υπηρεσιών σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Παντού. Δεν θεωρείται. Και ο αρχιτέκτονας του Τουρκολιβικού Συμφώνου πριν το Τουρκολιβικό Σύμφωνο. Ακριβώς. Όταν πήγε στη Λιβύη. Μάλιστα. Ακριβώς. Και ο άνθρωπος που ξέρει πώς χρησιμοποιείται η Τουρκία ως χώρα bypass από αποκλεισμένες χώρες. Τύπου Βενεζουέλα, τύπου Ιράν, τύπου Ρωσία τώρα κτλ. Είναι ο ανταυτού στην εξωτερική πολιτική του και ο μυστικός που ξέρει τα πάντα εξαπορίζοντας τον Ερντογάν. Δεξί του χέρι. Δεξί του χέρι ομοίως, η πένα του αν θέλετε, γιατί ο Ερντογάν είναι ρήτορας, αλλά η πένα του είναι ο Καλίν. Ο οποίος πάει και αναλαμβάνει τη ΜΙΤ. Και πάει και αναλαμβάνει τη ΜΙΤ. Όπου ΜΙΤ δεν σημαίνει ΑΕΠ. Έτσι. Πολλά από αυτά που εμείς τα λέμε Υπουργείο Τάδε ή ακόμα και το Καμούι Χαλεκουρουμού που είναι ο έλεγχος δημοσίων έργων δεν έχουν καμία σχέση με τις ανεξάρτητες αρχές δικαιωμάτων εδώ πέρα. Μιλάμε εκεί πέρα κράτος εν κράτη. Λοιπόν, και αυτοί λογοδοτούν κατευθείαν στον Ερντογάν τώρα, που είναι ένας κάτσο leader στην ορολογία τη διεθνή, δηλαδή ένας άνθρωπος αρχή, λέτε τσε μου, το κράτος είμαι εγώ, Λουδοβίκος, αλλά Σουλτάνος. Απόλυτος, μοιράζει αυτό στην πίτα. Εδώ πέρα πρέπει να μην ξεχνάμε τους συμβολισμούς ότι ο αρχιγενίτσαρος είχε πάνω στο σκούφο του μια κουτάλα. Τι συμβολίζει η κουτάλα? Συμβόλιζε ότι όλοι μαζί τρώμε από το κοινό καζάνι, από το τζακ, από την εστία μας δηλαδή, και εγώ μοιράζομαι την κουτάλα. Έχει μείνει σήμερα να λέμε αυτό. Έχει την κουτάλα αυτός. Όχι για να φάει μόνο, αλλά και για να μοιράζει. Αυτός μοιράζει, αυτός κάνει τη μοιρασιά, είναι όλοι ευχαριστημένοι και είναι κατά αναλογία του αξιώματος και της θέσης του καθενός. Όλος ο Οθωμανισμός, όπως τον διδάσκομαστε στα πανεπιστήμια όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό, είναι σήμερα επικαιροποιημένος και εφαρμοσμένος από τον Ερντογάν, προσέξτε, ως εργαλείο υλοποίησης του οράματός του για την Τουρκία της επόμενης μέρας, του Ευρασιανισμού, όπου η Τουρκία δεν θα πάει σαν φτωχός συγγενής προς την Ευρασία, πάει ως ισότιμος εταίρος με σκοπό την αυτονόμηση το 2071, λέει 1000 χρόνια από το Μάτζιγκερ, να είναι η τρίτη στις τρεις μεγαλύτερες χώρες που θα ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Θέλει από G20 να γίνει G7, να γιορτάσουν τα 100 χρόνια τώρα, τον Οκτώβριο, να αναθεωρήσουν μάλλον, θεωρούν νεκρή τη Λοζάνη τον άλλο μήνα, τον Ιούλιο. Έχουμε να ακούσουμε πολλά. Αυτοί οι οποίοι θα υλοποιήσουν το όραμα είναι πλέον στα πόστα, πήραν τα πόστα, εκπαιδεύτηκαν, μάθανε, λειτουργήσαν, στήριξαν τον Τερίτ Νεβλέτ, το βαθύ κράτος του Ερντογάν τα τελευταία 15-20 χρόνια, 13 τουλάχιστον το Χακάν Φιντάν. Δεν είναι Τούρκοι Τουρκομάνοι, είναι από την ποταμιά της ριζούντας του Πόντο ο πρόεδρος, είναι τουρκοκριτικοί μέσα, είναι Μικρασιάτες και Γεωργιανοί και πώς το λένε, και Αρμένοι στην καταγωγή πολλοί εξ αυτών, είναι Βαλκάνοι πολλοί εξ αυτών, όπως ήταν και οι προγονοί τους, αυτοί είναι οι επίγονοι των προηγουμένων. Δεν υπάρχει Τουρκομάνος πουθενά όμως, και είναι η υλοποίηση του γενιτσαρισμού, του Οθωμανισμού στο σήμερα. Γιατί ο τουρκισμός, κύριε Χαχίνη, επιτέλους να το ακούσουμε, δεν είναι θέμα καταγωγής, είναι νοοτροπία ο τουρκισμός. Και εδώ πέρα βλέπουμε την υλοποίηση νοοτροπίας ανθρώπων που είναι επίγονοι, απόγονοι τόπιων λαών που τούρκεψαν γιατί γίνανε μουσουλμάνοι και εντάχθηκαν στο ιδεολόγημα που λέγεται τουρκικότητα, την οποία δίδαξε τουρκικότητα και έγραψε στο έργο του αρχαίου τουρκισμού ο Ζιγιά Γκιοκάλπ, Κούρδος θεωρείται, αλλά είναι της φυλής Ζάζα, που είναι Πέρσες η Ζάζα, άσχετα αν ζουν στα εδάφη του Κουρδιστάν.
αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει Οθωμανικότητα και τουρκικότητα. Ότι δεν έχουμε ιδέα ή κάνουμε ότι δεν έχουμε ιδέα κάποιοι. Από αυτούς που έχουν τη μοίρα της χώρας στα αφορικά με την εξωτερική πολιτική και το μέλλον. Θα έρθω σε αντιλαμβανόμαστε αυτό. Τι σημαίνει τουρκικότητα, νεοοθωμανισμό σήμερα. Τι υλοποιεί ο Ερντογάν. Το όραμά του, το οποίο υλοποιείται με τα δεξιά του χέρια και πάει και στη δικιά του αποθέωση. Θα έρθω σε αυτό στο κλείσιμο, γιατί εδώ μας λέτε το τουρκικό όραμα και το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Αλλά θέλω πολύ γρήγορα, με δύο κουβέντες. Ο Αλή Γερλίκαγια, ο νέος υπουργός εσωτερικών, είναι πιο τεχνοκράτης Γεράκη από το Σοϊλού. Ισχύει. Ασυζητητή. Δύο. Ναι. Πολύ γρήγορα. Για το Φιντάν μας είπατε, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ναι, ο Φιντάν είναι παίκτης. Ο Γιασάρ Γκιουλέρ στο Υπουργείο Άμυνας, θέση του ΑΚΑΡ. Σκληρός. Αυτός θεωρεί Κουρδός, περνάει από τα μυστικά περάσματα. Πολίτης, αντάρτη δεν με νοιάζει, τον θεωρώ αντάρτη, του ρίχνω. Κατηγορείται για τη σφαγή που είχε κάνει το 11, αν θυμάμαι καλά, 34 Κούρδων πολιτών. Αυτός δεν έχει ενδιασμούς. Δηλαδή, αν έχει ενδιασμό, είναι χτύπα. Δεν έχει μη χτυπάς. Μάλιστα. Και ο νέος υπουργός οικονομικών που συναντήθηκε, που συναντήθηκε με την κυρία Ερκάν, το χρυσό κορίτσι της Τουρκίας, που την πάνε μάλλον για την Κεντρική Τράπεζα. Τι σας λέει στο επίπεδο της οικονομίας? Ο Σιμσέκ είναι αυτή τη στιγμή η ηφηγένεια που θα θυσιαστεί. Έχει ξαναθυσιαστεί. Τον έχει έτσι επιπλήξει δημοσίως το 19 ο Ερντογάν. Ας δουν τα βίντεο οι ακροατές σας, γιατί ξέρω ότι τα ψάχνουνε. Τον επιπλήττει. Γιατί τον βάζει τώρα? Για να δείξει στους Ευρωπαίους κλασική διπλωματία Οθωμανική. Κλασικότατη. Ότι να, ορίστε, έχω και έναν εδώ πέρα που είναι από τη δικιά σας σχολή. Είναι και Κούρδος. Έτσι. Ορίστε, κοιτάξτε τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Α, αστεράκι εδώ. Είδατε που έκατσε ο Πατριάρχης. Στην Ορκομοσία. Μάλιστα. Εκεί που έκατσε ο Πατριάρχης για πρώτη φορά στην Ορκομοσία, γιατί καθόταν από κάτω στους επισήμους, αλλά ποτέ δίπλα στον Τούρκο Πρόεδρο. Ακριβώς δηλώνει την Οθωμανικότητα και όχι τουρκικότητα. Στην τουρκικότητα θα ήταν ένας απλός ιερωμένος, καθόταν κάτω, μαζί με τους κοσμικούς. Στον Οθωμανικότητα είναι αξιωματούχος. Ο Ρουμ Πατριχανεσί, το Ρωμαϊκό Πατριαρχείο, είναι συνδιοικητής. Είναι συνδιοικητής γιατί διοικεί τους Ρωμιούς. Αυτό είναι Οθωμανικότητα και σε βάζω δίπλα μου. Λοιπόν, και αυτός ο συμβολισμός, ποιος τον είδε, τραγαγύρευε. Λοιπόν, όσοι το είδανε, δεν ξέρω αν καταλάβανε και τι καταλάβανε. Για την Οθωμανικότητα, ξαναλέω. Λοιπόν, ο Σιμσέκ, επανέρχομαι, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι να, κοιτάξτε, εμπιστευτείτε με. Θα αφήσω τις αλχημίες τις δικές μου, την οικονομία Ερντογάν, και έρχομαι στα δικά σας ευρωπαϊκά πρότυπα και τα δυτικά πρότυπα οικονομίας. Και μόλις τους πείσει, δαγκώσουν όλοι το δόλωμα μέσω Σιμσέκ, θα καθαριστεί ο Σιμσέκ, όπως είχε ξαναγίνει στο παρελθόν, θα την ξαναπατήσει ο ίδιος. Γιατί το Δίσεξ Αμαρτίν, ο Κάνδρος Σοφού, θα την ξαναπατήσει, θυμίζει την κουβέντα που σας λέω, θα τον ξαναφάει πρώτον και καλύτερο και θα βάλει πάλι έναν δικό του που θα υλοποιεί την Αλατούρκα, αλλά Ερντογάν οικονομία. Ο Σιμσέκ είναι αυτός που θα θυσιαστεί, έχει μπει εκεί πέρα για συγκεκριμένο λόγο. Θέλω να κλείσουμε σήμερα ως εξής. Γκιουλέρ στο Υπουργείο Άμυνας. Χακάν Φιντάν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ιμπραήμ Καλίν στη ΜΙΤ. Βλέπετε να κλείνουν γρήγορα όλα τα μέτωπα με μουσουλμανικό στοιχείο από την Αίγυπτο μέχρι το βάθος, αλλά το μόνο μέτωπο, μισό λεπτό, που δεν πρόκειται να κλείσει με τίποτα είναι με την Ελλάδα και την Κύπρο, και ίσα ίσα τώρα που έχουμε και παρασκηνιακές μεσολαβήσεις Αμερικανών και Γερμανών, να πάμε σε τραπέζι άρον-άρον. Ναι. Έχουν κλείσει όλα με trust deed. Trust deed είναι τα έγγραφα εμπιστοσύνης, τα οποία δεν τα ξέρουμε αν έχουν υπογραφεί και πότε και από ποιους. Τα πιθανολογούμε ότι έχουν υπογραφεί από τις συνέπειες που βλέπουμε, τις ορατές. Σε αυτά τα trust deed είναι Τουρκία, Ερντογανική, πιέζει τη Δύση, όπως συνήθως, να τους κάνουν τα χατήρια. Τους κρατάει επίπεδου Σουηδία τώρα να μπει στο ΝΑΤΟ και διάφορα άλλα. Κυρίως τους κρατάει από το θέμα της μαύρης οικονομίας και όσων εκτεθειμένη αυτή στη μαύρη οικονομία της Τουρκίας, η δυτική, από εκεί τους κρατάει. Θα πάρει τα F-16 ασυζητητή, προσέξτε, όχι για να τα στρέψει τάχα μου κατά της Ελλάδος, γιατί είναι νατοϊκό σύμμαχος και πρέπει το ΝΑΤΟ να επικαιροποιήσει τα οπλικά του συστήματα.
έτσι θα πάρουμε και εμείς F-35, όχι κατά της Τουρκίας. Η δικαιολογία θα είναι τα παίρνουμε γιατί είμαστε ανατολική χώρα και πρέπει να επικαιροποιήσουμε το οπλικό μας σύστημα. Αυτή είναι η δικαιολογία τώρα. Τα άλλα να τα ξεχνάμε. Μπορεί ο πρόεδρος να τα δώσει αυτά. Μπορεί παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, απόφαση του 1930 κάτι, στα Supreme Court, ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, σε θέματα τέτοια, ο πρόεδρος δεν είναι υποχρεωμένος να εξηγήσει δημοσίως, γιατί ακούει και ο εχθρός, γιατί αποφασίζει τέτοιου είδους θέματα. Άρα λοιπόν θα συμβεί και αυτό και μετά μέσω της Δύσης, Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών η Τουρκία θα προσπαθήσει να πιέσει, ήδη το κάνει, θα προσπαθήσει εξαντανακλάσεως να πιέσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα κάτσει να παίζει διαπραγματεύσεων διότι όπως δηλώνουμε πάντοτε είμαστε δυτικοί, το δυτικό κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είμαστε καλόπιστοι κτλ. Κτλ. Εκεί θα μας τη φορέσουν για άλλη μια φορά ως συνήθως, θα χρυσώσουμε το χάπι και θα λέμε και τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, όχι. Και τι θέλατε να κάνουμε, είναι μια περήφανη, ένας υπερήφανος συμβιβασμός. Και το μέλλον και αυτό και όλα, και όλα καλά και όλα ωραία. Και θα κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν τα παιδιά ή τα εγγόνια μας και θα είναι σε μια σύγχρονη μορφή, ένα είδος μορδοβλαχίας που διοικείτο από φαναριώτες. Ήταν μια buffer zone μεταξύ Ρωσικής Αυτοκρατορίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά υποτελείς και υπό τον φόβο και των δύο αυτοκρατοριών. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα είμαστε μια buffer zone ή μια ΕΟΣ, όχι ΑΟΣ, ΕΟΣ, έτσι, ελεύθερη ειδική οικονομική ζώνη, με ένα ειδικό καθεστώς που θα βολεύει τους μεν και τους δε, και εμείς απλώς εδώ πέρα θα κάνουμε εργασίες διαχείρισης κάποιων καταστάσεων εδώ πέρα και οικονομίας μας δηλαδή κτλ. Και ουσιαστικά θα έχουμε χάσει τον έλεγχο της χώρας και αυτό που απαξιωτικά λένε οι Τούρκοι για μας. Ας δουν τα βίντεο, μας αποκαλούν Πουέρτο Ρίκο της Μεσογείου, θα έχει επισυμβεί. Αυτό είναι το σχέδιο, εκεί πάμε. Υπάρχει πολιτικό staff, πολιτικό υλικό, έτσι, άνθρωποι οι οποίοι αυτά τα θέλουν. Ο κόσμος θεωρώ ότι δεν τα έχει αντιληφθεί και αν τα έχουν αντιληφθεί κάτι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό, ως κόσμος, ως λαός. Και επομένως μιλάμε για την εξαγγελία ενός προαγγελθέντος θανάτου ουσιαστικά, υπό την έννοια ότι δεν θα γίνουν αύριο αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε μια υλοποίηση και δορυφοποίηση της Ελλάδος στην Τουρκία, η οποία Τουρκία θα το εκμεταλλευτεί, όσο η Δύση θεωρεί ότι μπορεί να την κρατήσει στην από εδώ πλευρά, με δόλωμα τάχαμο την Ελλάδα, εμείς θα είμαστε πάλι η ηφηγένεια που θα θυσιαστούμε. Και κάποια στιγμή, όταν θα συνειδητοποιήσουν ότι η Τουρκία έχει στρέψει στην Ευρασία, ακολουθώντας τις σχολές γεωπολιτικής του Μακίντε, του Σπάιγμα και του Αμερικανού Μερσάιμερ σήμερα, αυτοί είναι Αγγλοσάξονες όλοι που λέω και Αμερικανοί, θα έχει στρέψει στην Ευρασία και θα ξύνουν το κεφάλι τους. Και θα λένε, βέβαια, τι έγινε. Αλλά εκεί πέρα πάει η Τουρκία, είτε με Ερντογάν είτε με τους επιγόνους του, γιατί εκεί, κατά τις Αγγλοσαξονικές, ξαναλέω, και Αμερικάνικη του Σικάγο σχολή σκέψη γεωπολιτική, το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ευρασία, γιατί εκεί πέρα είναι οι πηγές ενέργειας, ύδατος, υγιές να καλλιεργηθούν και βρίσκονται και στη δημογραφική αύξηση σε αντίθεση με την Ευρώπη, που είναι στη δημογραφική παρακμή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέδειξε τα προβλήματα σε ενέργεια, διατροφή και τα μολυσμένα ύδατα. Εξάλλου η Ευρώπη είναι πολύ μικρή σε έκταση και δεν μπορεί καλά-καλά να θρέψει τον πληθυσμό της, ο οποίος και γερνάει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, αρέσουν δεν αρέσουν. Εγώ είμαι σκληρά ρεαλιστής και στην προσωπική μου ζωή και στις αναλύσεις μου. Γνωρίζεις, αγαπητέ Γιώργο, με φιλοξενείς χρόνια, ότι δυστυχώς πέφτω μέσα σε όλα και σε λεπτομέρειες ακόμα όταν αναφέρομαι. Δεν διαψεύδομαι, δυστυχώς ξαναλέω. Και έτσι θα γίνουν τα πράγματα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Υπάρχει, για όσους θρησκεύονται, κατ' οικονομία θαύμα. Μπορεί, αλλά δεν είμαι θεολόγος να το αναλύσω. Μου αρκεί αυτό που κάνατε πολύ γρήγορα σήμερα, για μια φορά ακόμη κύριε Σταθακόπουλε, τουλάχιστον να μπει ένα φρένο σε αυτές τις εύκολες αναλύσεις που είναι από τους ίδιους ανθρώπους που μέχρι προχθές ήταν τελειωμένη ιστορία ο Ερντογάν. Όποιος τους πιστεύει είναι αναξιόπιστη. Δεν είναι δυνατόν να λες μια έτσι και μια γιουβέτσι. Είσαι κολοτούμπας, αναξιόπιστος. Μην τους ακούτε. Τελεία και παύλα. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.